Άλλη μια υπόθεση σοκ με ασέλγια 49χρονου σε 16χρονου συγκλονίζει την περιοχή μας. Συγκεκριμένα, κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας είναι από το βράδυ της Παρασκευής 49χρονος που κατηγορείται για ασελγής πράξης σε 16χρονο. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον 16χρονο. Ειδικότερα η καταγγελία αναφέρει ότι το βράδυ της Παρασκευής ο 49χρονος πήρε με το αυτοκίνητό του τον 16χρονο για να τον μεταφέρει σπίτι του, ο οποίος περίμενε στη στάση του Αγίου Σύλλα. Στην διαδρομή σταμάτησαν σε αγροτικές εκτάσεις κοντά στον Αμυγδαλεώνα και εκεί ο 49χρονος υποχρέωσε σε ασελγής πράξης τον 16χρονο. Ο 16χρονος κάλεσε ασθενοφόρο με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ενημέρωσε και την αστυνομία. Αύριο Δευτέρα ο 49χρονος θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Καβάλας. Για ασελγής πράξη την Παρασκευή έγινε αυτό. Την Παρασκευή 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι, το παιδί αυτό 16 χρόνων πήγε στο νοσοκομείο την Παρασκευή το απόγευμα για κάποιο πρόβλημα που είχε υγείας. Βγήκε από το νοσοκομείο, περίμενε στη στάση εκεί στον Άγιο Σύλλα 8, να φύγει τον 8.30 το λεωφορείο για να πάει στο χωριό του που είναι στο Τέος Δήμο Φιλίππο, σε ένα χωριό. Πέρασε ένας από εκεί ψαράς και μάλιστα τον ήξερε και τον έβαλε πάνω για να τον πάει στο χωριό του δίθεν. Στον Αμυγδαλεώνα μέσα εκεί σταμάτησε, μπήκε κάποια χωράφια, έκανε κάποιες ασελγείς πράξεις με τον 16χρονο ο οποίος σε λίγο τον άφησε στο κεντρικό δρόμο του Αμυγδαλεώνα. Όπως μας λέει και ο Συρκάς, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον πήγε στο νοσοκομείο και από εκεί μας ενημέρωσε εμάς. Και την άλλη μέρα το πρωί προβήκαμε σύλληψη του δράστη. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Ναι, καλά στην υγεία του. Ναι. Αύριο θα πάει σε εισαγγελία.